Λάτε, η αλήθεια ποια είναι ότι ο διαγωνισμός που γίνεται σήμερα για το ποιος έχει πιο κοστολογημένο πρόγραμμα ανάμεσα στα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών κολοσσών, ένα πράγμα αποδεικνύει για την επόμενη μέρα των εκλογών. Ότι εδώ η επόμενη κυβέρνηση με τη στήριξη που θα έχει και από την συστημική αντιπολίτευση, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, θα κάνει κριτήριο για όποια κρατική χρηματοδότηση σε αναγκαίες υποδομές και υπηρεσίες για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με όλα τα εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα, ποιο είναι το κόστος για το κράτος για να μπορούν να εξασφαλίζονται όλο και περισσότερα προνόμια, φοροαπαλλαγές και βέβαια επιδοτήσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί κοιτάξτε, συζητάμε για τις προσλήψεις ένα προς ένα, η εξαγγελία που έχει η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα των εκλογών. Και ουσιαστικά τι λέει? Ότι θα παραμένει η διαχρονική υποστελέχωση μια σειρά κρίσιμων δομών του δημοσίου, κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών. Πρέπει να διευρυνθεί ο δημόσιος τομέας, λέτε. Δεν είναι μόνο υγεία, δεν είναι μόνο η παιδεία. Να σας πω, και είναι και οι αναγκαίες ειδικότητες που πρέπει να υπάρξουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες της περιφέρειας των Δήμων που είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να καλύψουν μια σειρά κρίσιμες ανάγκες από την παιδική προστασία, τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών, τη στήριξη των ανθρώπων με σοβαρές ψυχικές παθήσεις, άτομα με ειδικές ανάγκες. Μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες μάλλον στον Δήμων, όπως τεχνικές υπηρεσίες, αυτές που κάνουν τα έργα στους Δήμους. Το πράσινο, να ρωτήσω που κάτι καθαρίζουν άλλο. Και τα λοιπά. Η καθαριότητα, οι οποίες επί της ουσίας, όσο είναι υποστελεχωμένες, αυτά θα παραδίδονται σε ιδιώτες επιχειρηματικούς ομίλους. Για να το ολοκληρώσω πολύ σύντομα, η αλήθεια είναι ότι και σε σχέση με το κρίσιμο ζήτημα της υγείας, εδώ αποκαλύπτεται ότι όσο υπάρχει ο εμπορευματικός χαρακτήρας της υγείας, η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, θα υποβαθμίζεται συνεχώς ο δημόσιος τομέας. Ωραία, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αποκαλύπτεται και όλο το πρόγραμμα. Πώς καταφέρατε και είστε τόσο in σε αυτές τις εκλογές? Trendy. Τόσο trendy, τόσο. Ναι, αλήθεια. Viral, ξέρεις, να το πω αλλιώς. Το είχαν, ρε παιδί μου, ότι ο Κουκουέ είναι λίγο σκληρό στις εκφράσεις του, στην αυτή του, φορμαρισμένο πολύ κτλ. Σας βλέπω και είστε πολύ εδώ του κουτσούμπα. Τι έγινε? Πάντα έτσι. Πάντα έτσι ήταν. Δεν το είχαμε καταλάβει. Τώρα μπράβο. Πάντα έτσι ήταν το Κουκουέ. Πάντως με τις καρδούλες εδώ. Ναι, ναι. Από ό,τι κατάλαβα ήταν σκληρό. Λοιπόν, μία τελευταία έτσι γύρα ένα λεπτό καθένα. Η λαϊκή αντιπολίτευση, όπως είπε και η ρεπόρτερ σας την επόμενη μέρα, έτσι, απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσους θα στηρίζουν το αντιλαϊκό της έργο. Το διακύρια. Την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτός που σκεφτόταν, εκείνη που σκεφτόταν να πάει να στηρίξει το ΚΚΕ, τώρα μπορεί να σκεφτεί ένα κρίσιμο δίλημα. Στο δίλημα οι ζωές μας, τα κέρδη τους, να απαντήσει οι ζωές μας, να ψηλώσει ακόμα περισσότερο τον πόη του λαού, να είναι ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ, ώστε την επόμενη μέρα να νιώσει καυτή την ανάσα του εργαζόμενου λαού οργανωμένο, το ίδιο, η ίδια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να νιώσουν καυτή την ανάσα του λαού, όλοι αυτοί οι οποίοι θα στηρίξουν τις δεσμεύσεις της Κομισιόν, για να δώσουμε μάχη, να υπερασπιστούμε τα σπίτια του κόσμου. Μόνο σήμερα 7 πλειστηριασμούς σταματήσαμε με την κινητοποίηση σωματείων άλλων φορέων και με το ΚΚΕ μπροστά, για να δώσουμε μάχη για αυξήσεις στους μισθούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηδάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Σβίκ.